Έπρεπε να περάσουν σχεδόν 10 χρόνια ενστάσεις επί ενστάσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ταλαιπωρία χιλιάδων παραθεριστών της Χαλκιδικής για να δημοπρατηθεί το περίφημο ορφανό χιλιόμετρο από τα Νέα Μουδανιά έως τη γέφυρα της Ποτίδεας. Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εγνατίας Οδού, Κωνσταντίνο Κουτσούκο, το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί έως το τέλος του χρόνου. Ο προϋπολογισμός είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Οι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται είναι βελτίωση και διαπλάτηση του τμήματος εκείνου, το οποίο ως γνωστόν είναι ένα τμήμα το οποίο εγκλωβίζει όλη την κυκλοφορία στο κομμάτι της Χαλκιδικής. Και η Εγνατία Οδός ΑΕ έχει κάνει τις απαραίτητες πλέον ενέργειες και θα μπορέσουμε, έχοντας και την σύμφωνη γνώμη από τη διαχειριστική αρχή, να το δημοπρατήσουμε, εκτιμούμε, πριν το τέλος του χρόνου. Το ορφανοχιλιόμετρο είχε μείνει εκτός δημοπράτησης το 2011 λόγω προσφυγών περί οίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και λόγω των καθυστερήσεων που δημιουργήθηκαν στην υπογραφή των συμβάσεων και στις δημοπρατήσεις. Αποτέλεσμα ήταν οι οδηγοί κυρίως τους θερινούς μήνες να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του μπουκαλιού, δηλαδή από έναν δρόμο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας να φρακάρουν στο ορφανοχιλιόμετρο. Η καθυστέρηση των τελευταίων ετών έχει προέλθει και από κάποια λάθη πάνω στο κομμάτι της διαχείρισης των συμβάσεων και των δημοπρατήσεων, τα οποία δεν έγιναν γρήγορα όσο έπρεπε να γίνουν. Εν πάση περιπτώσει, το αναλάβαμε, έγινε και νομίζω ότι είναι σημαντικό που θα προχωρήσει. Ο χρόνος αποπαράτησης είναι περίπου στο ένα έτος, αν δεν κάνω λάθος. Εκτιμούμε ότι ο ανάδοχος θα μπορέσει να έρθει και να εγκατασταθεί ίσως εκεί μέσα στο Μάιο, Ιούνιο, αν πάνε όλα καλά και δεν έχουμε ενστάσεις. Το έργο συνολικής διάρκειας 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης περιλαμβάνει τη διαπλάτηση της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών Καλυθέας σε μήκος 1 χιλιόμετρου βόρεια της γέφυρας της Ποτίδας, ώστε η αρτηρία να αποκτήσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση με μεταλλικά διαχωριστικά στη θέα. Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή παράπλευρου δικτύου εκατέρωθεν και πεζογέφυρας, καθώς πλέον μετατρέπεται σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.